Έχουμε φάει. Μερικοί έχουμε φάει. Η ανεργία είναι τεράστια. Δεν υπάρχει τίποτα. Από τη στιγμή που έχει πεθάνει η οικοδομή, δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Όλα τα επαγγέλματα είναι και συνέχεια κλείνονται. Τα μαγαζιά κλείνουν. Ένα πίσω στο άλλο. Για τα προβλήματα αυτά μίλησε και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Αριστοτέλη, Λάζαρος Λαζάρου. Είναι μια κατάσταση η οποία εντείνεται και με όλα αυτά τα χαράτσια, όλους αυτούς τους νόμους οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και στην ουσία καλούν τον κόσμο να πληρώσει βάρη τα οποία δεν το αναλογούν. Η δική μας περιοχή επλήγει ιδιαίτερα από την πάυση της οικονομικής δραστηριότητας. Υπάρχουν χωριά στο Δήμο μας, ειδικά στην ορεινή Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη το δημοτικό διαμέρισμα του Στανού, το οποίο στην ουσία υπέστη μια οικονομική πανωλευθερία, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται με την οικοδομή. Με βάση αυτό αναπτύχθηκαν, με βάση αυτό χτίσαν τα σπίτια τους και συντηρούσαν τις οικογένειές τους. Οι εκλογές είναι απαραίτητες γιατί πρέπει να υπάρχει μια πρόσφατη λαϊκή έκφραση. Λοιπόν, η πρόσφατη λαϊκή βούληση, έτσι ώστε και αν ακόμα είναι μονόδρομος που εγώ το πιστεύω η συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται, τουλάχιστον να έχει πίσω της την πρόσφατη λαϊκή ετοιμιγωρία. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι η χρυσή ευκαιρία για τη χώρα χάθηκε πριν από 1,5-2 χρόνια, όταν μπήκαμε σε έναν δρόμο ο οποίος τότε κάθε άλλο παρά μονόδρομος ήταν. Οι πολίτες από την πλευρά τους, αγανακτισμένοι, βλέπουν τις περικοπές και τις μειώσεις και ζητάνε να σταματήσει η φοροεισπρακτική πολιτική. Τεχνητά αυτά. Διότι αυτοί θέλουν τους εργαζόμενους και γενικό την εργατική τάξη μου να την ισοπεδώσουν. Να μην υπάρχει ούτε και από κάτι που αντιδράσουν. Ναι. Αλλά θέλουν όμως να παλέψουν. Δεν γίνεται. Όχι ότι μας λένε τα πιστεύουμε. Δεν δίνω σημασία στον Κοσμάκη θόλου, μα καθόλου, και βλέπουν μόνο τα δικά τους να φτιάξουν. Βλέπουν και αυτή η κυβέρνηση ακόμα, και όπως άκουσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό, ότι θέλει να κόψει ακριβώς και τα δώρα κλπ. Κλπ. Για να μην, δεν πάνε καλά οι επιχειρηματίες. Και μας κόψαν φάρμακα, καταλαβαίνεις. 100% αναπηρία και μας κόψαν φάρμακα να πούμε, και δεν μας δίνουν φάρμακα. Τα πληρώνουμε τα φάρμακα. 40 χρόνια πλήρωνα και παίρνω 500 ευρώ. Παίρνω 385 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να λένε να κόβουν συντάξεις, να κόβουν μερομίσθια και να λένε αυτοί ότι αυτοί δεν έχουν καμιά συμμετοχή στις περικοπές. Άρα ας πούμε πρέπει να ξεκινήσουν τους ίδιους, κόβουμε πόσο θέλει να ζήσει ο κόσμος, με 400 ευρώ, 400. Ευχαρίστω να ζήσουμε. Ξεκινήστε όμως να ζήσετε και εσείς με 200. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία, όλα είναι ρευστά για τη χώρα, ακόμη και ο χρόνος των εκλογών.